Γιαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5:30 το απόγευμα της 5ης σε κεντρικό εστιατόριο. Η φωτιά προκλήθηκε από την καμινάδα, ενώ άμεσα στο σημείο έσπευσαν οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, του λιμενικού και της ελληνικής αστυνομίας. Έπιασε φωτιά η κουζίνα απάνω. Τρέξαμε απάνω με πυροσβεστήρες, με τέτοια. Προσπαθήσαμε να το σβήσουμε. Σε κάποια φάση σβήσαμε πάνω στην κουζίνα, αλλά μάλλον πρέπει να μέσα η καμινάδα να άρπαξε και εκεί είναι δύσκολο γιατί πρέπει να ρίξουν μέσα νερό μέσα στην καμινάδα. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας γλίτωσε τα χειρότερα, δηλαδή την επέκταση της πυρκαγιάς. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν οχήματα της ελληνικής αστυνομίας, της τροχέας και του λιμενικού, ώστε να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, ενώ για πανενδεχόμενο στο σημείο βρέθηκε και ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, χωρίς όμως να χρειαστεί οποιαδήποτε παρέμβαση. Υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος? Όχι, όχι. Τελευταίος που κατέβηκα εγώ ήμουν από πάνω, οπότε δεν πιστεύω, δεν έχει. Μέσα σε λίγη ώρα, οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Όμως οι ζημιές στο εσωτερικό του καταστήματος είναι μεγάλες. Και αμέσως πολύ γρήγορα ήρθε και η πυροσβεστική. Πάρα πολύ γρήγορα. Όλα γίναν πολύ γρήγορα. Το λιμενικό έκλεισε το δρόμο. Όλα γίναν όπως έπρεπε. Αλλά η υπόθεση είναι να μην πάθουν οι άνθρωποι καλοκαιριάτικα ζημιά. Είναι τι να πω. Ειδοποιήθηκα πριν από λίγο. Είναι ίσονο σημασία το συμβάν. Είναι τόση καπνοδόχου της επιχείρησης. Από όσο γνωρίζω, περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχω ακριβώς. Δεν ζητήθηκαν ενισχύσεις περαιτέρω. Πήγαν η πρώτη έξοδος και περιμένω να μου δώσουν τα τελικά στοιχεία.